Και που λέτε λοιπόν, πριν κάποια χρόνια, έτσι αρκετό καιρό, είχα μία τρέλα, ας το πω, μία αιμονή. Τέλος πάντων, φόραγα πάρα πολύ μπερέδες, όπως και τώρα δηλαδή. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, κάποια εποχή τους έκοψα και τώρα τους ξαναέφερα πίσω. Δεν ξέρω, τους έφερα πίσω στη μόδα γιατί ήταν πιο παλιά στη μόδα. Πριν αρχίσω να τις φοράω εγώ, πριν γεννηθώ εγώ. Αλλά και πάλι. Οπότε φόραγα τους μπερέδες, μου άρεσαν και τα λοιπά. Με έπαιρνε συνέχεια καινούριους και να τους έχανα, τους ξανάβρισκα και ό,τι και να έκανα, παντού μπερέ. Οπότε πάω τώρα να κουρευτώ. Θα καταλάβετε, συνδέονται. Πάω να κουρευτώ. Και ναι, κουρεύτηκα. Εν τω μεταξύ τα μαλλιά μου έχουν γίνει σαν μια σωματική λειτουργία, ρε παιδί μου, όταν κάνεις μετά από πάρα πολύ κατανάλωση μήλικο και τυρόπιτας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε έχουν γίνει χάλια λόγω του μπερέ. Γιατί γενικά είναι ok, εντάξει. Στην αρχή μου πήρε λίγο ώρα τέλος πάντων να το συνηθίσω. Αλλά τώρα it's okay, θα το δεχτώ. Αλλά με τον μπερέ έγιναν ό,τι να είναι. Και όπως να είναι. Αλλά και πάλι έλεγα ότι πήγα να κουρευτώ. Και έλεγα θα τα κόψω λίγο πιο κοντά από του συνήθει και τα λοιπά. Γιατί κάθε φορά που πήγαινα να κουρευτώ, μου σε φάση ένα ποντάκι εκεί πέρα και τέλος. Αυτό ήταν. Γεια σας, γεια σας. Τώρα πήγα να κάνω λίγο κάτι πιο διαφορετικό, πιο κοντό και τα λοιπά, έτσι να κάνω μια αλλαγή. Η αλήθεια δεν πήγε έτσι όπως το περίμενα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν πήγε και κακά, οπότε από μένα είναι ναι. Δηλαδή μπορούσε να πάει πολύ χειρότερα, εγώ περίμενα ότι μπορεί να πάει και πολύ χειρότερα, γιατί καλά και πολύ καλύτερα περίμενα και πολύ χειρότερα, γιατί γενικά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να έρθει. Δεν γίνεται ο άλλος απλά να το πάρει από τη φωτογραφία ή όπου το βρήκε στο κούρεμα που θέλει και να στο χώσει πάνω στο κεφάλι. Είναι και αυτός άνθρωπος. Οπότε εντάξει, μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνω. Αλλά και πάλι στην αρχή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο επειδή πήγε πιο κοντό και πιο διαφορετικό από όσο περίμενα. Μετά το συνήθισα και αυτό ήταν ένα λόγο ουσιαστικά για να επαναφέρω τον μπερέ. Γιατί ενώ εντάξει πλέον το έχω αποδεχτεί και εντάξει, αρχίζω και το συνηθίζω και λέει, it's okay. Ακόμα μου είναι κάπως καινούριο, δύσκολο κτλ. Και οπότε ακόμα θα φοράω μπερέδες για τα επόμενα βίντεο, δεν ξέρω. Εκτός και αν στο επόμενο βίντεο δεν φοράω μπερέ και κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Μπορεί μέχρι το επόμενο βίντεο να το έχω συνηθίσει τελείως και να μην θέλω και να το ξαναμακρύνω, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην γίνει, γιατί μου άρεσε πιο πολύ το μακρύ. Αλλά και πάλι, και αυτό είναι μια αλλαγή η οποία δεν είναι και άσχημη αλλαγή. Αυτό για σήμερα. Καλησπέρα! Τι κάνετε? Καλά, όλα. Εντάξει, εγώ είμαι μια χαρά. Τώρα για εσάς δεν ξέρω, δεν ότι μπορώ να σας δω κιόλας μέσα από την κάμερα. Εγώ σχετικά καλά είμαι. Και λέω σχετικά γιατί έχουν τύχει κάποια μικροπραγματάκια. Τα οποία όμως επειδή έγιναν τις προηγούμενες μέρες, πλέον το έχω ψηλοσυνηθίσει. Δηλαδή, αν έκανα αυτό το podcast, ας πούμε, και το γύριζα αντιπροχθές, ας πούμε, πριν 3 μέρες δηλαδή, θα ήμουν χάλια. Και θα έλεγα πως είστε καλά, εγώ είμαι άθλια. Τώρα δεν είμαι άθλια, αλλά και πάλι. Γιατί μία ήρθε το κούρεμα το οποίο δεν το είχα συνηθίσει, αλλά πλέον το έχω συνηθίσει και ωραία. Και έγινε και ένα άλλο περιστατικό. Βασικά έγιναν και άλλα 2 περιστατικά. Και γι' αυτό κάνω και το podcast. Κάνω το podcast, λέω: έχω τόσα πράγματα να πω, γιατί να μην κάνω ένα podcast. Γιατί αυτό ψάχνω. Δεν κάνω podcast έτσι από υποχρέωση του στυλ. Πρέπει να κάνει podcast, βρες θέματα με το ζόρι. Όποτε βρίσκω πολλά θέματα που αφορούν εμένα, την καθημερινότητα, την επικαιρότητα και όλα αυτά, βρίσκω μια πολύ ωραία ευκαιρία για να κάνω podcast και να έχω πολλά να πω, να περάσει ένα ωραίο 20 λεπτό, όσο κρατάει συνήθως το podcast, 20-25 λεπτά. Οπότε, μιλήσαμε για το κούρεμα και τα λοιπά, για τους μπερέδες, το αφήνουμε αυτό, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Το επόμενο περιστατικό είναι το βίντεο. Ναι, θα μου πείτε ποιο βίντεο. Θα σας πω το βίντεο με την Παπαγούφ. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα ανεβάσω ένα δεύτερο βίντεο με την Παπαγούφ, την αγαπημένη μας παρέα που έγινε αγαπημένη μας στο προηγούμενο βίντεο με το τουρνουά του FA23, το οποίο παραδόξως πήγε και πάρα πολύ καλά. Είναι από τα καλύτερα βίντεο, από τα πιο πετυχημένα εννοώ, αλλά και από τα καλύτερα όλου του χρόνου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, το λατρέψατε, δεν ξέρω τι φάση, και εγώ το λάτρεψα, όλοι το λατρέψαμε λοιπόν, οπότε πήγε πολύ καλά αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι σας είχα πει ότι θα ανεβάσω ένα δεύτερο βίντεο. Και σας είχα πει μάλιστα ότι θα ανεβάσω και αυτό το σουκού. Τι εννοεί αυτό το σουκού? Εννοώ το Σαββατοκύριακο 11 με 12 Νοεμβρίου. Ναι, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς έτσι, γιατί έγινε ένα μικρό θεματάκι. Δεν ανέβασα το βίντεο γιατί έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται.
Εκεί πέρα έχει μια τηλεόραση, πολύ καλά το θυμάστε. Φαινόταν και στο βίντεο με τον παπαγού, γιατί εκεί πέρα ακριβώς είχα το PlayStation και ούτε η κονσόλα εκεί πέρα το PlayStation είναι. Έχει μείνει μόνο ένας αποκωδικοποιητής και φας και κάτι δισκάκι από κάτω από το PlayStation. Γενικά έχουν μείνει πράγματα, αλλά βλέπετε εδώ δεν έχουν μείνει τα βασικά, τηλεόραση και κονσόλα. Γιατί δεν έχω την κονσόλα και γιατί δεν έχω την τηλεόραση. Πολύ σωστά ρωτάτε, εντάξει, σίγουρα να ρωτιέστε. Θα σας πω γιατί. Και συνδέεται κιόλας με το βίντεο με την Παπαγόφ, το οποίο δεν μπορεί να ανέβει αυτό το σουκού και θα ανέβει τέλη Νοέμβρη, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Λοιπόν, ήμουν λοιπόν εγώ στην κονσόλα, έπεσα και τα λοιπά. Έχω αγοράσει και το νέο EA FC24, το οποίο είναι κανονικά το νέο FIFA, απλά χωρίσανε τα τσανάκια τους η FIFA και η EA, οπότε η EA ξέρετε που φτιάχνει το παιχνίδι, οπότε το παιχνίδι πλέον δεν θα λέγεται FIFA. Δεν πειράζει όμως. Εγώ το έχω πάρει το καινούριο κάνα μήνα, δύο πόσο το έχω, όχι δύο, ένα μήνα το έχω, και καθόμουν έτσι και χάζαγα κτλ. Και εκείνη τη στιγμή όλα πήγαιναν καλά. Ουσιαστικά όλα πήγαιναν υπέροχα. Δεν έγινε εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα. Εγώ καθόμουν και έπαιζα. Το θέμα είναι ότι σας τη λέω αυτή τη σκηνή και δεν σας λέω τη σκηνή της μάχης. Ακριβώς επειδή αυτή ήταν η τελευταία σκηνή αθωότητα. Είναι, πώς λένε τα τελευταία χρόνια αθωότητας, είναι η τελευταία στιγμή απλή, χαρούμενη κτλ. Γιατί και μετά η οθόνη. Πώς να το πω έτσι. Τώρα θέλω να σας το φέρω και σιγά σιγά. Βασικά όχι, άλλαξα γνώμη, απλά έσπασε η οθόνη. Εντάξει, έσπασε η οθόνη, δεν έσπασε το απ' έξω, έσπασε εσωτερικά κάτι. Το οποίο μάλιστα δεν φτιάχνεται κιόλας. Θα μου πείτε πώς έσπασε από μόνη της. Όχι, εδώ πέρα, επειδή εντωμεταξύ δεν ζω μόνος μου εδώ πέρα, το ξέρετε όλοι. Έχω και μια οικογένεια. Οπότε τα καταφέραμε έτσι, είμαστε τόσο καλά εδώ μέσα. Τα καταφέραμε τόσο καλά που έσπασε, έπεσε δηλαδή, και έσπασε κάτι εσωτερικά. Δεν ξέρω πώς δεν έσπασε εξωτερικά. Αυτό είναι κάτι μαγικό και ιδιαίτερο, δεν ξέρω πώς έγινε. Κανονικά όταν πέφτει, σπάει η οθόνη απ' έξω, το τζάμι, δεν σπάει από μέσα. Μεταξύ, αν κλείσει την οθόνη, φαίνεται κανονικά, είναι γυαλί, κανονικότατο, τζάμι. Και είναι ούτε μια ρογμούλα, ούτε μια τρυπούλα, τίποτα, όλα τέλεια εξωτερικά. Οπότε καταφέραμε έτσι να τους σπάσουμε και τώρα θα έχουμε εδώ πέρα, σε κάτι εβδομάδες, μήνες, θα έχουμε και, καλά εβδομάδες, όχι και μήνες, μέσα στο 23 τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει χρόνος και δεν θα έχουμε ακόμα εδώ πέρα τηλεόραση, μέσα στο 23 θα δείτε νέα τηλεόραση εκεί πέρα, εξελιγμένη ώστε να μπορούμε να παίζουμε με την Παπαγούφ και όχι μόνο και να παίζω και εγώ μόνος μου κτλ. Αλλά θα μου πείτε τι σχέση είχε όλο αυτό. Μπράβο σου Γιάννη, είσαι τόσο άμπαλος που κατάφερες να σπάσεις την οθόνη. Πρώτον, δεν την έσπασα μόνος μου. Δεύτερον, μην ανησυχείτε. Συνδέονται μια χαρά αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Συνδέεται με το βίντεο με τον παππού. Οπότε, καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνετε. Θα σας τα εξηγήσω εγώ. Λοιπόν, για να δουλέψει λοιπόν η κονσόλα, μπορεί να δουλέψει και χωρίς οθόνη κανονικά. Αλλά δεν θα βλέπω ακριβώς. Δηλαδή, απλά θα δουλεύει, ας πούμε, σαν κονσόλα, απλά δεν θα μπορώ να βλέπω την κονσόλα, οπότε θα είναι σαν να μην δουλεύει. Οπότε για να μπορώ να βλέπω την κονσόλα, να βλέπω τι κάνω κτλ. Τι έπρεπε να έχω, μια τηλεόραση. Δεν έχω τηλεόραση, καταλαβαίνετε. Οπότε, τι άλλο δεν μπορώ να κάνω εκτός από το να παίξω παιχνίδια, να δω, ας πούμε, κάνα βίντεο ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να πάρω τα πλάνα από το PlayStation, τα οποία ήταν στο δεύτερο βίντεο με την Παπαγούφ, και να τα φέρω εδώ πέρα με το συγκεκριμένο στικάκι που το κάνω, δηλαδή το συνδέω στην κονσόλα. Παίρνω τα πλάνα, τα συνδέω στον υπολογιστή και παραλίγο να ρίξω το μικρόφωνο και μετά τα μοντάρω και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν μπορώ να δουλέψω την κονσόλα χωρίς την τηλεόραση, μαντέψτε. Δεν μπορώ να βάλω το στικάκι, οπότε δεν μπορώ να πάρω τα πλάνα, οπότε δεν μπορώ να τα πάρω να τα μοντάρω, οπότε δεν μπορώ να ανεβάσω το βίντεο. Οπότε το βίντεο με την Παπαγόφ, παιδιά, δυστυχώς δεν μπορεί να ανέβει αυτή την εβδομάδα. Και για απολογία, ας το πω έτσι, ανεβάζω αυτή την εβδομάδα αυτό το βίντεο. Εν τω μεταξύ, το γυρνάω Σάββατο 11 Νοέμβρη και παίζει να ανέβει είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Βασικά, όχι Σάββατο, δεν θα ανέβει σήμερα. Παίζει να ανέβει Κυριακή με Δευτέρα. Οπότε θα το μοντάρω σήμερα και θα το ανεβάσω αύριο μεθαύριο. Είναι τσακ μπαμ. Ουσιαστικά, αυτό το podcast δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει, όπως και πολλά βίντεο που βλέπετε δεν ήταν προγραμματισμένα από την αρχή να γίνουν και να ανέβουν, ή μπορούσαν να γίνουν απλά πιο μετά, ας πούμε, μες στο χρόνο. Αλλά ναι, αλλάζουν διάφορα πράγματα, γίνονται τα απρόπτα. Οπότε, δυστυχώς ή ευτυχώς, και ευτυχώς πολλές φορές, ανεβάζω άλλα βίντεο από αυτά που έχω προγραμματίσει και έχω βάλει στο μπλοκάκι. Πρόγραμμα. Οπότε, ναι, αυτός είναι και ο λόγος που ανεβαίνει και αυτό το podcast αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν το πολύ περιμέναμε.
Το μεταξύ, στο προηγούμενο πλάνο μίλησα πάρα πολύ. Ήταν 5,5 λεπτά πλάνο. Είναι, παίζει το μεγαλύτερο πλάνο όλου του podcast. Ήδη έχουμε κάτσει εδώ πέρα κάνα δεκάλεπτο, νομίζω. Μπορεί και λιγότερο. Ας πούμε, κάνα δεκάλεπτο είμαστε εδώ πέρα. Κάνα δεκάλεπτο θα βλέπετε εσείς τώρα. Εγώ είμαι παραπάνω από δεκάλεπτο, γιατί εντάξει, δεν είναι απλά ότι το γυρνάω μονταρισμένο. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά εσείς λογικά αυτή τη στιγμή είστε κάπου στο 10ο λεπτό του βίντεο. Εν τω μεταξύ, επειδή πριν μίλησα για το κούρεμα, συγγνώμη τώρα που αλλάζω τόσο ξαφνικά θέμα, δεν βγάζω τον Μπέρ γιατί τα έχω κάνει χάλια με τον Μπέρ. Αλλά και πάλι, θέλω να μου πείτε λίγο. Θέλω να μου πείτε λίγο γνώμες, πώς είναι και αν σας αρέσει και τα λοιπά. Δεν το βλέπετε πάρα πολύ, αλλά ξέρω. Ξέρω, κάτι κάνει μωρέ, εμένα μου αρέσει. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, έτσι να κάνουμε, να έχουμε λίγο επικοινωνία κτλ. Εντάξει, εννοείται επικοινωνία δεν έχουμε μόνο από εδώ, έτσι. Δεν θα έχουμε μόνο από τα σχόλια. Επικοινωνία έχουμε πάρα πολύ καλή και από το Facebook και γενικά από το social media. Έχουμε και την ομάδα, οπότε επειδή είμαι στεγνός καπιταλιστή. Να πάτε στην ομάδα του Facebook, να μπείτε, να γίνετε μέλος. Έχουμε 90 πόσα μέλη. Ανεβάζω, εντάξει, όχι καθημερινά. Καθημερινά ανεβάζω πιο παλιά που είχα πολλά να πω. Αλλά τώρα ανεβάζω ανακοινώσεις, μαθαίνετε πότε θα ανεβαίνουν τα νέα βίντεο, μαθαίνετε και άλλες πληροφορίες για το κανάλι, μαθαίνετε και για τα νέα μου κουρέματα. Θα έπρεπε να ανεβάσω και στην ομάδα, αλλά είπα να το πω το κούρεμα κατευθείαν στο βίντεο, να σας έρθει λίγο. Να σας έρθει τούβλο του βρουτζά τελείως. Ανοίγει το βίντεο, όπου ο Γιάννης κοντοκουρεύτηκε. Για κάποιο λόγο μιλάμε πολύ για τρίχες αυτό το βίντεο. Βέβαια, οι τρίχες είναι ένα θέμα της καθημερινότητας, ειδικά συγκεκριμένες τρίχες, όχι γενικά οι τρίχες. Αλλά και πάλι είναι κάτι καινούργιο, οπότε πρέπει να το αναφέρω. Τι να κάνω. Κάτι ψηλοτελευταίο, μπορεί να πούμε και άλλα στο τέλος, αλλά για την ώρα θέλω να πω έτσι κάτι βασικό. Ήρθε η στιγμή να βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Θα καταλάβετε. Τόσους μήνες, βασικά όχι μήνες, έναν ολόκληρο χρόνο δεν έχω ανεβάσει vlog. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το παραδέχομαι, ξεκινήσαμε ψηλό από τα vlog, δηλαδή μια κατηγορία από τις πολύ πρώτες του καναλιού ήταν τα vlog. Μάλιστα, πιο παλιά είχαμε περιγραφή του καναλιού vlog and talk, γιατί μίλαγα απλά για πράγματα και έκανα και vlog. Τώρα είμαστε σκέτο talk και διάφορα άλλα πράγματα, εντάξει, δεν είναι μόνο talk, δεν είναι απλά κάθομαι, μιλάω στην κάμερα και αυτό είναι όλο. Λέω και πληροφορίες, έχουμε και επικοινωνία, ok. Σαρδάμ ήταν αυτό, επικοινωνία εννοούσα, συγγνώμη. Το θέμα μας είναι λοιπόν ότι έχω να ανεβάσω πολύ καιρό vlog, ένα χρόνο ολόκληρο. Εκεί που ανέβαζα πάρα πολύ συχνά vlog, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είχα και πρόγραμμα και τα λοιπά, κάθε πότε θα ανεβάζω vlog, εν τω μεταξύ τώρα κάτω σταυροπόδι για κάποιο λόγο, αλλά και πάλι δεν είχα πρόγραμμα ότι θα ανεβάζω κάθε τόσες μέρες ή κάθε τόσες εβδομάδες ή κάθε τόσες μήνες vlog. Δεν είχα τέτοιο πρόγραμμα, απλά όποτε πήγαινα κάπου έκανα και ένα ωραίο βλογκάκι και το βλέπατε και πηγαίνανε και υπέροχα τα βλόγκα από θέμα προβολών. Ήρθατε και πάρα πολύ μόνο για τα βλόγκα, ας πούμε, και πλέον δεν βλέπετε βλόγκ, οπότε παίζει να έχετε φύγει, δεν ξέρω. Τον τελευταίο χρόνο έχω δει λίγα έτσι unsubscribe, ίσως είναι αυτοί που ήρθαν για τα βλόγκ και δεν κάνω βλόγκ πλέον. Και γι' αυτό θα σας ανακοινώσω ότι, ναι, ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Τι νομίζετε, γατάκια, θα σας πω ότι επιστρέφουν τα vlog? Όχι, ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Θέλω εννοείται και τη γνώμη σας. Θα κάνω εκεί πέρα, όντως θα κάνω, όχι σαν το κούρεμα, όντως θα κάνω ανάρτηση στην ομάδα για το vlog και τα λοιπά. Να σας ρωτήσω και εκεί αν θέλετε να κάνω vlog, να επιστρέψουν τα vlog και τα λοιπά, όπου να πάω. Γενικά, θέλω γνώμες, θέλω απόψεις, γιατί τα vlog υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, πιθανότητες, όχι περιπτώσεις. Είτε θα έλεγα υπάρχει περίπτωση, είτε πολλές πιθανότητες. Δεν γίνεται να σε συνδυάσω και αυτά τα δύο. Τέλεια. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να επιστρέψουν τα vlog, αλλά επειδή δεν είμαι ακόμα σίγουρος και δεν ξέρω και αν γίνεται ακόμα ή αν θέλω κτλ., γι' αυτό θέλω να πάρω και τη γνώμη σας και εδώ στο κανάλι και στην ομάδα. Οπότε άλλος ένας λόγος για να μπείτε στην ομάδα, να βλέπετε δημοσκοπήσεις, αναρτήσεις και όλα αυτά. Στα vlog γενικά περνάω πολύ καλά, περνάτε κι εσείς καλά. Οπότε, αν το κοιτάξω από αυτή την άποψη, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μην κάνω vlog. Ναι, μαντέψτε, για να κάνω vlog πρέπει να πηγαίνω κάπου. Και δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάθε εβδομάδα να πηγαίνω κάπου σε ένα καινούριο μέρος ή κάτι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω δηλαδή ότι και ο ένας χρόνος είναι υπερβολικός και ότι μέσα σε ένα χρόνο κάπου θα έχεις πάει κι εσύ. Αλλά γενικά, επειδή δεν το ρίχνω και έξω, ας πούμε, κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα και τα τέτοια. Και κάθε μέρα, μην σας πω, σαν άλλους. Επειδή δεν το ρίχνω και έξω και τα λοιπά. Και επειδή τα vlog θέλουν να είναι περιοχές και όχι του στυλ πήγα στο βενζινάδικο και έφαγα τη χειρότερη τυρόπιτα και δεν ξέρω καν γιατί έχουν τυρόπιτα στο βενζινάδικο. Δεν κάνω αυτό το vlog.
Είμαι ο τυπάς που απλά πηγαίνει σε μέρη. Είμαι ο δυστύχης μπλέτσας της, του καναλιού μας. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να υπήρχαν περισσότερες σε ένα κανάλι, αλλά οκ. Okay. Είμαι ο δυστύχης μπλέτσας της καρδιάς σας μετά το Τζούφλα, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός δυστύχης μπλέτσας. Να πάτε να τσεκάρετε το Τζούφλα. Γενικά στα vlog περνάω πολύ καλά και σας το είπα και πριν ότι περνάω πολύ καλά. Οπότε για να κλείσουμε και αυτό το... Με παίρνουν τηλέφωνο. Χωρίς πλάκα με παίρνουν τηλέφωνο, αλλά δεν θα κλείσω την κάμερα. Έλα. Πού είσαι σκύλι μου? Σπίτι μου, γυρνάω ένα βίντεο. Podcast. Κοίτα, μιλάω και για την παπαγούφ, δεν πιστεύω να έχει θέμα. Οκ, okay, επειδή μέχρι πρώτη ήσουν σε φάση, σβήσ' το βίντεο. Ναι, αλλά έχετε γίνει viral, για τα δεδομένα του καναλιού δηλαδή viral. Έχετε πάει πολύ καλά. Και μάλιστα τώρα έλεγα στο podcast ότι δεν ανεβαίνει αυτό το σουκού όπως είχα πει το βίντεο με την παπαγούφ, ακριβώς επειδή ήταν αυτό που σου έλεγα ότι έσπασε η οθόνη κτλ. Στο πά. Είναι αυτό που σου έλεγα χθες, ότι έσπασε η οθόνη και ναι, ότι δεν μπορώ να πάρω τα πλάνα από την κονσόλα επειδή δεν μπορώ να τη λειτουργήσω, μπλα 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 μπλα, ξέρεις. Ακριβώς. Οπότε με λίγα λόγια δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα είπα όλα, είπαμε για τηλεοράσεις, είπαμε για παπαγούφ, είπαμε για ό,τι θέλετε εσείς, για vlog, τα πάντα είπαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Οπότε εννοείται, όπως κάνω κάθε φορά σε κάθε βίντεο και σας τα πρίζω, να κάνετε like, να κάνετε subscribe, να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, αν το θέλετε εσείς, δεν με ενδιαφέρει. Οπότε ναι, αυτό ήταν το podcast, ελπίζω να σας άρεσε, γιατί μπορεί να μην σας άρεσε. Οπότε ναι, τα λέμε την επόμενη φορά. Να ξέρετε ότι το βίντεο με την παπαγούφ, όταν επιτέλους θα μπορώ να λειτουργήσω την κονσόλα, θα έρθει, οπότε μην ανησυχείτε, θα σας τα έχω όλα υπέροχα. Και ναι, τα λέμε.